ανοίξει μία υπόθεση, ένα θέμα με τον κύριο Διαμπατάρη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την αποπομπή του κυρίου Διαμπατάρη. Για ποιο λόγο, κυρία Βιέννη? Υπενθυμίσουμε, δεν ξέρω, δεν είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω τη συζήτηση και αν τέθηκε το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Διαμπατάρης είναι υπουργός εξωτερικών, εξ Αμερικής ορμόμενος. Ναι. Βλέπαμε και τώρα, αν μπει κανείς στη σελίδα του στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα δει ότι έχει κάνει μεταπτυχιακό. Έχει πτυχίο μεταπτυχιακό. Έτσι λέει, έχει τίτλο, πτυχίο. Τίτλο, τουλάχιστον εχθές που πήγα, εγώ αυτό έλεγε. Ναι. Τίτλο μεταπτυχιακό από το Κολούμπια. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Όπως εξήγησε ο ίδιος. Στο σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι σπούδασε στο Κολούμπια. Εγώ πάντως, και κρίμα που δεν σας το έφερα, έπρεπε να μπορώ να σας το κάνω μια ένα λεπτό. Σας ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή. Είναι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και γιατί σηκώνει τόσο πολύ την υπόθεση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Καλή σας ημέρα, κύριε Παυλόπουλο. Γιατί λοιπόν ζητάτε την αποπομπή του κυρίου Διαμπατάρη από την κυβέρνηση? Κύριε Παυλόπουλε, νομίζω ότι η συγκεκριμένη υπόθεση συνιστά και την πιο εξώφθαλμη περίπτωση, αν θέλετε, fake αριστείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ο συγκεκριμένος υφυπουργός, ο κύριος Διαμπατάρης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα, δηλώνει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ναι. Και υπήρξαν τις τελευταίες μέρες δημοσιεύματα στον ελληνικό ομογενειακό τύπο της Αμερικής, τα οποία αναπαρήχθησαν και από συναδέλφους σας και εδώ στην Ελλάδα, ότι αυτό δεν ισχύει. Και τελικά το ίδιο το Πανεπιστήμιο διέψευσε τον κύριο Διαμπατάρη. Και αν θέλετε και το ακόμα πιο εξοργιστικό, είναι ότι ο ίδιος βγήκε με δήλωσή του χθες το βράδυ και παραδέχτηκε ότι ουσιαστικά είπε ψέματα. Ναι. Έτσι, έκανε δήλωση χθες το βράδυ και είπε ότι δεν είναι απόφοιτος του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Είχε εγγραφεί στο πρόγραμμα, αλλά ποτέ δεν αποφύτησε. Και κυκλοφόρησε χθες το βράδυ συνέντευξή του πριν από 2 χρόνια στην εφημερίδα Καθημερινή. Ναι. Όπου σε γραφή δηλαδή συνέντευξη λέει ο ίδιος ότι ανέλαβα τον Εθνικό Κήρυκα στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 1979. Μόλις είχα τελειώσει τη σχολή διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, δηλαδή και στη συνέντευξή του αναπαρήγαγε ο ίδιος αυτά τα ψεύδη. Ένα νομίζω, λεπτό, κύριε Χαρίτση, μου συγγνώμη. Κύριε Παυλόπουλο, στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, το έχω εδώ. Ναι. Διαβάζω μόταμο. Λέει ναι. ότι μαζί με την οικογένειά του μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Queen's College της Νέας Υόρκης και διοίκηση επιχειρήσεων, MBA, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Λέει σπούδασε. Mm-hmm. Δεν λέει, λέει αποφύγει. Πώς το άλλαξε? Άλλαξε χθες, κύριε Παυλόπουλε. Το άλλαξαν χθες. Το άλλαξαν χθες. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Πότε προλάβανε να το αλλάξουν? Σκεφτείτε ότι ο ίδιος βγήκε χθες το βράδυ και το επιβεβαίωσε. Ο ίδιος βγήκε χθες το βράδυ και το επιβεβαίωσε. Έκανε συμπηδήλωση και επιβεβαίωσε το ψεύδος. Επιβεβαίωσε ότι είπε ψεύδος. Κοιτάξτε όμως, εδώ κύριε Παυλόπουλε, νομίζω. Εδώ νομίζω, κύριε Παυλόπουλε, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι επιτέλους η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά να αναλάβει τις ευθύνες του. Θυμάστε πάρα πολύ καλά, και επειδή πολιτικά πρέπει να σχολιάζουμε πάντα τα γεγονότα, ότι ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά εμφανίστηκε ως ο σταυροφόρος, αν θέλετε, της αριστείας και της αξιοκρατίας. Και τι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα? Έχουμε δει μια σειρά από υποθέσεις. Θυμάστε τι έγινε, τι θόρυβος δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την υπόθεση των διοικητών των νοσοκομείων. Ναι. Όπου είχαμε και περίπτωση συγκεκριμένου του κυρίου Πατέρα. Άρα... Του κυρίου Πατέρα, του κυρίου πολιτευτή, ο οποίος είπε ότι συνεφώνησε με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση εφόσον υποστήριζε τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Και βεβαίως φτάνουμε στο σημερινό, στο αποκορύφωμα, όπου από την Κυριακή το απόγευμα βοά ο κόσμος, το Πανελλήνιο, η ομογένεια σε σχέση με αυτήν την υπόθεση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, δεν έχουν πει το παραμικρό για όλη αυτή την ιστορία. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς και χθες το πρωί και χθες το βράδυ ζητήσαμε και περιμέναμε από τον κύριο Μητσοτάκη
για λόγους ηθικής τάξης να αποπέμψει τον υφυπουργό του. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει και αυτό νομίζω λέει πολλά για τον βίο και την πολιτεία της κυβέρνησης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαΐτση. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.